Ο πιστός φίλος, Όσκαρ Ουάιλντ. Ο μικρούλης Χάνς είχε πολλούς φίλους, αλλά ο πιο πιστός του φίλος ήταν ο Χιού Μιλωνάς. Και αλήθεια, τόσο αφοσιωμένος ήταν ο πλούσιος Μιλωνάς στο μικρούλι Χάνς, που δεν περνούσε ποτέ από τον κήπο του δίχως να σκύψει πάνω από τη μάντρα για να κόψει ένα μεγάλο μπουκέτο λουλούδια ή μια χούφτα αρωματικά βότανα ή δίχως να γεμίσει τις τσέπες του με κεράσια και δαμάσκηνα, αν ήταν η εποχή τους. «Οι αληθινοί φίλοι πρέπει να μοιράζονται τα πάντα», έλεγε ο Μιλωνάς, και ο μικρούλης Χάνς κουνούσε το κεφάλι χαμογελώντας και καμάρωνε που είχε ένα φίλο με τόσο ευγενικές ιδέες. Καμιά φορά, ωστόσο, οι γείτονες παραξενεύονταν που ο πλούσιος Μιλωνάς δεν έδινε ποτέ τίποτα σε αντάλλαγμα στο μικρούλι Χάνς, μόλο που φύλαγε στο μήλο του 100 σακιά αλεύρι και είχε 6 αγελάδες και ένα μικρό κοπάδι μαλλιαρά αρνιά. Αλλά ο Χάνς ποτέ δεν σκοτιζόταν με τέτοιες σκέψεις και τίποτα δεν τον ευχαριστούσε περισσότερο από το να ακούει όλα τα θαυμάσια πράγματα που έλεγε ο Μιλωνάς για την ανιδιοτέλεια της αληθινής φιλίας. Κι έτσι ο μικρούλης Χάνς περνούσε τον καιρό του δουλεύοντας στον κήπο του. Την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ήταν ευτυχισμένος. Όταν όμως έρχονταν ο χειμώνας, δεν είχε καρπούς ή λουλούδια να πουλήσει. Υπέφερε από το πολύ κρύο και την πείνα και συχνά αναγκαζόταν να πηγαίνει για ύπνο έχοντας φάει μονάχα μερικά ξερά χλάδια ή τίποτα σκληρά καρύδια. Και ακόμα το χειμώνα υπέφερε από μοναξιά, γιατί ο Μιλωνάς ποτέ δεν ερχόταν να τον δει. «Δεν ωφέλει να πάω να δω το Χάνς όσο κρατάει το χιόνι», έλεγε ο Μιλωνάς στη γυναίκα του, «γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν συναχώριες, πρέπει να τους αφήνουμε ήσυχους και να μην τους ενοχλούμε με επισκέψεις. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη για τη φιλία και είμαι σίγουρος ότι έχω δίκιο. Θα περιμένω λοιπόν να έρθει η άνοιξη και τότε θα πάω να τον δω. Θα μου δώσει και ένα μεγάλο πανέρι πρίμουλες και αυτό θα τον κάνει πολύ ευτυχισμένο». Πολύ του σκέφτεσε τους άλλους, απαντούσε η Μιλωνού, καθισμένη στην αναπαυτική πολυθρόνα της μπροστά στο τζάκι. «Πραγματικά, πολύ του σκέφτεσαι. Είναι μεγάλη απόλαυση να ακούει κανείς να μιλάς για τη φιλία και είμαι σίγουρη πως ούτε ο πάστορας ο ίδιος δεν θα μπορούσε να το πει πιο όμορφο από σένα. Κι ας μένει σε τρύπα το σπίτι και ας φοράει χρυσό δαχτυλίδι στο μικρό του δάχτυλο». «Δεν μπορούμε όμως να καλέσουμε εδώ το μικρούλι Χάνς», είπε ο μικρότερος γιος του Μιλωνά. «Αν ο καημένος Χάνς έχει στεναχώριες, θα του δώσω το μισό μου από το χυλό μου και θα του δείξω τα άσπρα μου κουνέλια». «Τι κουτό παιδί που είσαι», φώναξε ο Μιλωνάς. «Πραγματικά δεν ξέρω τι ωφελεί να σε στέλνω στο σχολείο. Δεν βλέπω να μαθαίνεις και τίποτε. Μα αν ερχόταν εδώ ο Χάνς και έβλεπε τη ζεστή φωτιά μας, τα πλούσια φαγητά μας και το μεγάλο μας βαρέλι με το κόκκινο κρασί, ίσως να ζήλευε. Και η ζήλια είναι πράγμα τρομερό και πολύ κακό για όλους. Δεν θα επιτρέψω να χαλάσει ο χαρακτήρας του Χάνς. Είμαι ο καλύτερος του φίλος και πάντα θα τον προσέχω και θα φροντίζω να μην μπει σε κανένα πειρασμό. Εξάλλου, αν έρθει εδώ ο Χάνς, μπορεί να μου ζητήσει να του δώσω αλεύρι με πίστοση, και αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω. Άλλο το αλεύρι και άλλο η φιλία. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Οι λέξεις γράφονται διαφορετικά και σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Είναι ολοφάνερο». Νωρίς το άλλο πρωί, ο Μιλωνάς κατέβηκε να πάρει τα λεφτά για το σακί με το αλεύρι, αλλά ο μικρούλης Χάνς ήταν τόσο κουρασμένος που δεν είχε σηκωθεί από το κρεβάτι. «Μα την πίστη μου», είπε ο Μιλωνάς, «είσαι πολύ τεμπέλης. Και πραγματικά, αν σκεφτείς ότι θα σου χαρίσω το καροτσάκι μου, θα μπορούσες να δουλέψεις πιο σκληρά. Η τεμπελιά είναι μεγάλη αμαρτία και δεν μ' αρέσει να έχω φίλους τεμπέληδες ή νοθρούς. Δεν πρέπει να σε ενοχλεί που σου μιλάω τόσο απερίφραστα. Ούτε που θα το σκεφτόμουν βέβαια να σου πω αυτά, αν δεν ήμουν φίλος σου. Αλλά τι νόημα έχει φιλία αν δεν μπορεί κανείς να πει ακριβώς αυτά που έχει στο μυαλό του? Χαριτωμένα πράγματα μπορεί να λέει ο καθένας για να ευχαριστήσει και να κολακεύσει τον άλλον. Αλλά ο αληθινός φίλος πάντα λέει δυσάρεστα πράγματα και δεν τον νοιάζει αν πληγώνει. Μάλιστα, αν είναι αληθινός φίλος, τον προτιμάει αυτό, γιατί ξέρει ότι τότε κάνει καλό». «Λυπάμαι πολύ», είπε ο μικρούλης Χάνς, τρίβοντας τα μάτια του και βγάζοντας τη σκούφια του. «Αλλά ήμουν τόσο κουρασμένος που σκέφτηκα να μείνω λίγο στο κρεβάτι και να ακούσω τα πουλιά να κελαϊδάνε. Το ξέρεις ότι πάντα δουλεύω καλύτερα όταν έχω ακούσει τα πουλιά να κελαϊδάνε». «Λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό», είπε ο Μιλωνάς, χτυπώντας το Χάνς στην πλάτη, «γιατί μόλις ντυθείς, θέλω να έρθεις στο μήλο μου να μου φτιάξεις τη στέγη της αποθήκης μου». Ο καημένος ο μικρούλης Χάνς βιάζονταν να πάει να δουλέψει στον κήπο του, γιατί τα λουλούδια του είχαν μείνει 2 μέρες απότιστα. Αλλά δεν ήθελε να πει όχι στο Μιλωνά, μια και ήταν τόσο καλός φίλος του. «Νομίζεις πως δεν θα ήταν φιλικό από τη μεριά μου αν σου έλεγα ότι είμαι αποσχολημένος?», ρώτησε δειλά.
Στα αλήθεια, απάντησε ο Μιλωνάς, δεν νομίζω ότι σου ζητάω πολλά, αν σκεφτείς ότι θα σου χαρίσω το καροτσάκι μου. Αν μ' αρνηθείς βέβαια, θα πάω να το κάνω μόνος μου. Ου, αυτό αποκλείεται, φώναξε ο μικρούλης Χάνς, και πετάχτηκε πάνω, δύθηκε και πήγε στην αποθήκη. Δούλεψε εκεί όλη μέρα, ως το ηλιοβασίλεμα, και το ηλιοβασίλεμα ο Μιλωνάς ήρθε να δει πώς θα πήγε. Επισκέβασε την τρύπα στη στέγη, μικρούλη Χάνς, φώναξε ο Μιλωνάς με χαρούμενη φωνή. Τέλειωσε, απάντησε ο μικρούλης Χάνς, κατεβαίνοντας από τη σκάλα. Α, είπε ο Μιλωνάς, δεν υπάρχει πιο ευχάριστη δουλειά από αυτήν που κάνει κανείς για τους άλλους. Είναι το δίχως άλλο μεγάλο προνομίο να σ' ακούει κανείς να μιλάς, απάντησε ο μικρούλης Χάνς και κάθισε κάτω, σκουπίζοντας το μέτωπό του. Πολύ μεγάλο προνόμιο. Φοβάμαι όμως ότι εγώ ποτέ δεν θα έχω τέτοιες όμορφες ιδέες σαν και τις δικές σου. Ω, θα σου έρθουν, είπε ο Μιλωνάς. Αλλά πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο. Αυτή τη στιγμή ξέρεις μόνο την πρακτική πλευρά της φιλίας. Κάποια μέρα όμως θα μάθεις και τη θεωρία. Το πιστεύεις στα αλήθεια αυτό, ρώτησε ο μικρούλης Χάνς. Δεν έχω καμία αμφιβολία, απάντησε ο Μιλωνάς. Μα τώρα που έφτιαξες τη στέγη, καλύτερα να πας στο σπίτι σου να ξεκουραστείς, γιατί αύριο θέλω να πας τα πρόβατά μου στο βουνό. Ο καημένος ο μικρούλης Χάνς φοβήθηκε να φέρει αντίρρηση και νωρίς το άλλο πρωί, ο Μιλωνάς έφερε τα πρόβατα στο σπίτι του και ο Χάνς τα πήρε και ξεκίνησε για το βουνό. Του πήρε όλη τη μέρα να φτάσει εκεί και να γυρίσει, και όταν γύρισε ήταν τόσο κουρασμένος που τον πήρε ο ύπνος στην καρέκλα του και δεν ξύπνησε παρά μονάχα όταν ξημέρωσε για τα καλά. Τι όμορφα που θα τα περάσω στο κήπο, μου είπε και στρώθηκε αμέσως στη δουλειά. Όμως ποτέ δεν κατάφερνε να φροντίσει τα λουλούδια του, γιατί ο φίλος του Μιλωνάς ερχόταν συνέχεια και τον έστελνε σε μακρινά θελήματα ή τον έβαζε να δουλεύει στο μήλο. Το μικρούλι Χάνς καμιά φορά τον έπιανε απελπισία, γιατί φοβόταν μήπως νομίσουν τα λουλούδια του πως τα είχε ξεχάσει, αλλά παρηγοριόταν στη σκέψη ότι ο Μιλωνάς ήταν ο καλύτερος του φίλος. Εξάλλου έλεγε, θα μου χαρίσει το καροτσάκι του, και αυτό είναι πράξη γνήσιας γενναιοδορίας. Κι έτσι ο μικρούλης Χάνς δούλευε για το Μιλωνά, και ο Μιλωνάς έλεγε ένα σωρό ωραία πράγματα για τη φιλία, που ο Χάνς σημείωνε σαν ένα τετράδιο και τα ξαναδιάβαζε το βράδυ, γιατί ήταν πολύ καλός μαθητής. Ένα βράδυ λοιπόν, που ο μικρούλης Χάνς καθόταν κοντά στο τζάκι του, άκουσε ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Η νύχτα ήταν άγρια και ο άνεμος λιτσομανούσε έξω από το σπίτι, τόσο τρομερό που νόμιζε ότι στην αρχή ήταν απλώς η καταιγίδα. Ακολούθησε όμως ένα δεύτερο χτύπημα και ένα τρίτο ακόμα πιο δυνατό. Θα είναι κανένας στοχός ταξιδιώτης, μονολόγησε ο μικρούλης Χάνς και έτρεξε στην πόρτα. Ήταν ο Μιλωνάς με ένα φανάρι στο χέρι και μια μεγάλη μαγκούρα στο άλλο. Αγαπημένε μικρούλη Χάνς, φώναξε ο Μιλωνάς, έπαθα μεγάλη συμφορά. Ο μικρός μου γιος έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε και πάω να φέρω τον γιατρό, αλλά μένει πολύ μακριά και έχει τέτοια κακοκαιρία που σκέφτηκα πως θα ήταν προτιμότερο να πας εσύ αντί για εμένα. Ξέρεις ότι θα σου δώσω το καροτσάκι μου. Είναι λοιπόν δίκαιο να κάνεις και εσύ κάτι για μένα για να μου το ανταποδώσεις. Φυσικά, φώναξε ο μικρούλης Χάνς, το θεωρώ μεγάλη μου τιμή που με σκέφτηκες και θα ξεκινήσω αμέσως. Πρέπει όμως να μου δανείσεις το φανάρι σου, γιατί η νύχτα είναι τόσο σκοτεινή που φοβάμαι μην πέσω σε κανένα χαντάκι. Λυπάμαι πολύ, απάντησε ο Μιλωνάς, αλλά είναι το καινούριο μου φανάρι και θα ήταν μεγάλη απώλεια για μένα αν πάθαινε τίποτα. Δεν πειράζει. Κάνω και χωρίς αυτό, απάντησε ο μικρούλης Χάνς, ξεκρέμασε το βαρύ γούνινο παλτό του και το ζεστό κόκκινο σκούφο του, έδεσε ένα κασκόλ γύρω από το λαιμό του και ξεκίνησε. Τι φοβερή καταιγίδα ήταν κι αυτή, και ήταν τόσο πηχτό το σκοτάδι που ο μικρούλης Χάνς δεν έβλεπε τίποτα. Και αφήσαγε τόσο δυνατά ο άνεμος, που με δυσκολία στεκόταν στα πόδια του. Ωστόσο, φάνηκε πολύ γενναίος, και έπειτα από 3 ώρες δρόμο έφτασε στο σπίτι του γιατρού και χτύπησε την πόρτα. Ποιος είναι, φώναξε ο γιατρός, βγάζοντας το κεφάλι του από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς του. Ο μικρούλης Χάνς, γιατρέ. Τι θέλεις, μικρούλη Χάνς. Ο γιος του Μιλωνά έπεσε από μια σκάλα και χτύπησε, και ο Μιλωνάς θέλει να πάτε αμέσως. Εντάξει, είπε ο γιατρός, διέταξε να ετοιμάσουν το άλογο του, τις μπότες του και το φανάρι του, κατέβηκε και ξεκίνησε για το σπίτι του Μιλωνά. Ενώ ο μικρούλης Χάνς ακολουθούσε σκουντουφλώντας. Όμως η θύελλα δυνάμωναν όλο ένα, η βροχή έπεφτε καταράκτης και ο μικρούλης Χάνς δεν έβλεπε που πήγαινε και δεν προλάβαινε το άλογο. Στο τέλος έχασε το δρόμο του και ξεστράτησε στο ρεϊκό τοπο, που ήταν ένα πολύ επικίνδυνο μέρος, γιατί ήταν γεμάτο βαθιές τρύπες, και εκεί ο μικρούλης Χάνς πνίγηκε. Κάτι γιδοβοσκοί βρήκαν την άλλη μέρα το πτώμα να πλέει σε ένα νερόλακο και το μετέφεραν στο σπίτι του. Όλοι πήγανε στην κηδεία του μικρούλη Χάνς γιατί τον αγαπούσαν πολύ, και πιο λυπημένος από όλους ήταν ο Μιλωνάς.
Μια και ήμουν ο καλύτερος φίλος του υπομιλωνάς, το σωστό είναι να έχω εγώ την πρώτη θέση. Κι έτσι προχωρούσε πρώτος στην πομπή, τυλιγμένος μες στο μακρύ μαύρο παλτό του. Και κάθε τόσο σφούγγιζε τα μάτια του με ένα μεγάλο μαντίλι. Ο θάνατος του Μικρούλη Χάνς είναι πραγματικά μεγάλη απώλεια για όλους υποσιδεράς όταν τέλειωσε η κηδεία και είχαν βολευτεί στο πανδοχείο, πίνοντας κρασί με κανέλα και τρώγοντας γλυκό. Μεγάλη απώλεια για μένα, πρόσθεσε ο Μιλωνάς. Ξέρετε, του είχα δώσει σχεδόν το καροτσάκι μου και τώρα δεν ξέρω τι να το κάνω. Πιάνει τόπο στο σπίτι και είναι σε τόσο κακή κατάσταση που και να το πουλήσω δεν θα πιάσω φράγκο. Δεν ξαναχαρίζω τίποτα άλλη φορά. Παρά είναι βαρύτερο το τίμημα της γενοδορίας. Με το σημερινό βίντεο προσπάθησα να συνδέσω δύο μεγάλες μου αγάπες. Η μία είναι τα βιβλία και η άλλη είναι το gaming. Εδώ δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω στο τομέα των audiobooks και θα ήθελα, εάν γινόταν σιγά σιγά, να καταφέρουμε να τα διανθίσουμε κι άλλο, γιατί είναι κάτι το οποίο, στο οποίο μάλλον υστερούμε και είναι κάτι μοναδικό και διαφορετικό. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο. Θα ήθελα κατά καιρούς να κάνω κι άλλα τέτοια. Εάν σας άρεσε ή όχι, πείτε μου στα σχόλια, θα ήθελα να μάθω. Και εγώ το ευχαριστήθηκα για το απόλαυσα. Ξέρω ότι δεν έχω τις φωνητικές ικανότητες να το υποστηρίξω πλήρως, ούτε την κατάλληλη προφορά, αλλά τουλάχιστον άξιζε μια προσπάθεια. Αυτό ήταν λοιπόν ο Oscar Wilde, ο πιστός φίλος ή όπως μου αρέσει να το αποκαλώ, ο Μικρούλης Χάνς. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.